Έλα ρε αγάπη μου τώρα, δεν γίνεται να μου το ξεκόβεις έτσι ότι δεν θέλεις γάμο. Μου ψαλιδίζεις τα φτερά. Σκασίλα μου! Το σοκ το δικό μου, να περιμένω νύφη και να μην έρθει ποτέ ο γαμπρός, το καταλαβαίνετε? Βέβαια το καταλαβαίνουμε και συμπαραστεκόμαστε. Εσύ μην μιλάς. Ναι, μην μιλάς εσύ. Αγάπη μου, άκουσε με λίγο. Την επόμενη φορά δεν θα γίνει κανένα λάθος. Θα πάμε μαζί στην εκκλησία, χέρι-χέρι. Με την καρδιά που μας δέρνει, μπορεί να κρατάω λάθος χέρι. Κάποιο άλλο, ας πούμε, να γίνει μπέρδεμα στο δρόμο. Δεν θέλω, είπαμε. Ξέχνα το. Τα υπόλοιπα το βράδυ. Γυρίζω στην υπηρεσία. Άρα, τυχεράκια. Κουτί σου ήρθε. Γλίτωσε και το γάμο. Τι λες, ρε φρόκαλο. Αφού θέλω ρε να την παντρευτώ, θέλω να κάνω παιδιά μαζί της, θέλω μαζί της να κάνω όσα δεν τόλμησα μια ζωή. Λοιπόν, έχεις 15 μέρες να την ψήσεις. Ω, άνετα, το έχω. Και κοίτα να δεις που θα πας, θα φύγεις από εδώ μέσα. Τέρμα το κοινόβιο. Δεν θέλω μια κλασική οικογένεια, ρε. Μαμά, μπαμπάς, παιδιά. Μη μου πεις, αλλά θα κλάψω. Έχεις το όνειρο της μικροαστής νοικοκυράς αυτός, υλομπεξενέρωσες. Καλά κάνω. Έτσι γουστάρω. Έτσι γίνεται το μοντάζ, δεν είχα ιδέα. Ναι, όμως το μοντάζ έλεγε και ησυχία, γι' αυτό κάτσε εκεί και μη μιλάς. Καλά. Το καφεδάκι σου και έβγαιξα και κριτσινάκια μόνος μου. Αλήθεια? Όχι, τα πήρα από το φούρνο, αλλά... Όμως πάρ' τα πιο εκεί αυτά, δεν θέλω να πέσουν στο μηχάνημα. Δες που σου είπα ότι με ζηλεύει. Ούτε ψηλή βροχή μέσα στα αυτιά μου, σας παρακαλώ, προσπαθώ να δουλέψω, ε. Τώρα τι έκανες? Τώρα το έκοψα αυτό, γιατί είναι περιττό, δεν μας χρειάζεται, κάνει κοιλιά. Μα δείχνω πως κόβω το χταπόδι. Και τι μας νοιάζει? Ε, πως δεν μας νοιάζει ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω να κόβω χταπόδι, γιατί να μην το δω δηλαδή. Θα μ' αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ. Και αυτό το έκοψες, μα είμαι πολύ ωραία εδώ, χαμογελάω. Ναι, ρε φίλε, είναι, έχει πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Δεν ήξερα ότι έχω τόση φωτογένεια. Παιδάκι μου, είσαι τρελή. Σε λατρεύει ο φακός. Με μεταξύ τώρα, τι θυμήθηκα, ρε. Εγώ είχα ένα θείο. Έτσι. Θεός χωρέστου, ναι. Πέθανε. Θεός χωρέστου. Ναι. Ήτανε, το λέγανε Ξενοφόντα. Ήτανε αδερφός της γιαγιάς μου, της Πλουμιστούλας. Αυτός, εν τω μεταξύ, πήγαινε ρε παιδί μου στο καφενείο, όπως πάνε όλοι τώρα αυτοί. Με τη μουστάκα του, έτσι. Μεγάλη μορφή. Κουμπολογάκι. Εσκάσε ρε πια! Δεν με αποσυντονίζεις, προσπαθώ να δουλέψω, έλεος δηλαδή. Σκάω. Δεν ξέρω να... Θα σου το πω άλλο. Hey. Και αυτό το κόβεις. Ναι. Είμαι πολύ καλή εδώ. Και, θα σε βλέπουμε 10 λεπτά να τσιγαρίζεις το κρεμμύδι. Δηλαδή, έλεος. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε δηλαδή, γιατί να μην το δούμε τώρα, να κάνει... Να σας πω κάτι, σηκωθείτε τώρα και φύγετε. Δεν κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να φάω 10 ώρες να κάνω ένα βιντεάκι. Πηγαίνετε, πιείτε ένα καφέ 5-6 ώρες και γυρίστε αν θέλετε να το δείτε τελειωμένο. Φύγετε! Πάμε, πάμε. Να σου πω για το θείο. Πας καλά, ρε. Τι μου κουβάλιζες στην Αφροδίτη εδώ να μου λέει τι να κόβω και τι να αφήσω στο μοντάζ? Μου τα κάνατε τσουρέκια. Μήνα καλύτερα, ρε φίλε, μήνα καλύτερα. Άκου να δεις. Αυτή η γυναίκα όταν μαγειρεύει, με ανάβει, πώς να σου πω. Όταν είχε έρθει εδώ, δεν μου κάνει τόσο κούκου, αλλά όταν μαγειρεύει, φουντώνω, ανάβω. Είναι λες και έχει δύο προσωπικότητες. Λοιπόν, να σου πω, φτάνει με την Αφροδίτη, παράταμε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Σήμερα θέλω να εξαφανιστείς από το σπίτι για να μείνω λίγο μόνος μου με την Αθηνά. Θέλω να σπάσει ο πάγος μετά το φιάσκο με το γάμο. Και εγώ που θα μείνω? Δεν ξέρω. Να πας σε ένα ξενοδοχείο, θα το πληρώσω εγώ. Άμα πληρώνεις εσύ, θέλω πεντάστερο, αλλιώς θα σου κατσικωθώ. Τι κάνεις ρε, με εκφιάζεις? Πας στον διάολο ρε, ηλίθιε. Μη κάνεις και σε βρίζω ρε. Αφού σε αγαπάω ρε, ηλίθιε. Και εγώ σε αγαπάω ρε, φίλε, και εγώ σε αγαπάω. Θέλω με θέα θάλασσα και τζακούζι. Ποιο? Το πεντάστερο. Λοιπόν, τα μάζεψα τα πράγματα μου, αυτά είναι. Τατιάνα μου, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγγνώμη που την κάνω έτσι βιαστικά. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναβρήκατε. Αλλά, παιδιά, μήπως να κάτσετε λίγο, να μου κάνετε παρέα. Ναι. Ναι. Θες να παραγγείλουμε καμιά πίτσα να φας κι εσύ? Ναι. Ωραία.
Τατιανά, πρέπει να σου πω κάτι. Έχω επαφές με τον Τόνι. Αν και έχουμε συγκρουστεί για το γνωστό θέμα. Μίλα ανοιχτά. Η Τατιάνα μου εξομολογήθηκε χθες το πρόβλημα του Τόνι με την κόκα. Αλήθεια. Ωραία, τότε. Αγάπη μου, συγγνώμη, δεν μπορούσα να σου πω κάτι γιατί δεν είναι θέμα δικό μου. Τατιάνα, είμαι κάθετα αντίθετος, αλλά θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω. Εύχομαι να καταφέρεις να τον βοηθήσεις. Εγώ με τον Τόνι έχω τελειώσει για πάντα και εδώ μπαίνει τελεία. Ας πούμε κάτι άλλο. Ναι. Από τον Παρασχάκη έχουμε κάποιο νέο. Αν είχαμε κάποιο νέο ρουμπές θα το μάθαινες. Ρε παιδιά, λέτε εκεί που πήγε στην Ελβετία να κάνει καμιά πλαστική και να κυκλοφορεί ανάμεσα μας με άλλο πρόσωπο. Εντάξει, τραβηγμένο. Μου το είπε και ο Χάρης προχθές. Εντάξει, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά νομίζω ότι βλέπεις πολλές αστυνομικές σειρές, αγαπώ. Εντάξει, είναι κάπως απίθανο, δεν είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ κι εγώ. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να μου αποκλείσει συνέχεια το θέμα του γάμου. Εντάξει, είχαμε μια ατυχία. Τη δεύτερη φορά όλα θα πάνε καλά, θα το δεις. Α, δεν νομίζω. Μπορεί να τυναχτεί η εκκλησία. Να πάθει να ρόφει ο παπάς, να τυλαθεί ο αριστερός ψάλτης, να μας πάρει όμηρους ή η καντήλα ναύτισα. Κάτι θα γίνει, θα δεις. Μωρό μου, μην βάζεις συνέχεια την καταστροφή στο μυαλό σου. Τίποτα δεν θα συμβεί, θα το δεις. Μου τοπογράφεις? Όχι. Γιατί ξέρεις ότι η γκάφαγη καντεμιά μας κυνηγάει από την πρώτη στιγμή. Αρνούμε να ξεφτυλιστώ ξανά. Το γάμο το ξεχνάμε, αλλιώς χωρίζουμε. Εντάξει. Καλά. Το αφήνουμε προς το παρόν. Μόνο μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε μαζί. Μην τα βάζεις μαζί μου. Αυτός ο ηλίθιος ο Χάρης φταίει. Και το Χάρη θα στον κανονίσω, μην νομίζεις. Θα δεις. Δηλαδή θα του κάνεις. Θα δεις. Εμένα όμως τώρα... άλλο με καίει. Τι? Θα δεις. Σε έφερα το κινητό σου. Παναγία μου, σήκω, φύγε. Γιατί? Είναι ο διοικητής μου εδώ, τριγυρνάει. Ένα μισθό έφερνα. Φύγε, σου λέω. Εντάξει, ναι. Τι γίνεται? Τίποτα. Όλα ήσυχα. Ξανάμπλεξες με αυτόν και γουρλώνεις στα μάτια σου. Φοβερό τικ να το προσέξεις αυτό, Λιμπέρι. Έπαε στη κυρίτσιτά μου. Σας έφερα νευατή πίτα. Τι στο διάολο, κολλητικό είναι. Τώρα εσύ γιατί γουρλώνεις τα μάτια σου, αναγνωστάκι? Γιατί πίσω από την πόρτα... Πρέπει να φωνάξω να φτιάξουν αυτή την πόρτα, έχει πετσικάρι. Μου το είπατε χίλιες φορές, αλλά το ξέχασα. Γιατί με καρπώνεις, ρε Ρινάκη. Έλα, μντε. Λιμπερή, κάτω γρήγορα. Πήγαινε στον πρώτο όροφο, ήρθε ένα φάξ που περιμέναμε. Φέρ το εδώ, θα σε περιμένω. Δεν πηγαίνατε εσείς στο γραφείο σας, να σας το φέρω εγώ. Δεν πάω πουθενά, τσακί σου είπα. Ειρήνη, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τι κοιτάς την πόρτα, άστην, θα τηλεφωνήσω εγώ να έρθουν να τη φτιάξω. Μάλιστα. Τι λέγαμε? Εσείς ελέγατε, δεν λέγαμε. Α, ναι. Κοίτα, θέλω να σταματήσει αυτό το πήγαινε, έλα με τις πίτες. Έχει ξεφύγει το πράγμα, νομίζω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Και εμένα, κατάλαβα, κατάλαβα. Σίγουρα, όλα, δεν μπορώ να μιλήσω και ανοιχτά. Όχι, γιατί είστε κύριος. Άγια σου, έτσι για να συνεννοηθούν. Σταμάτα να βλέπεις αυτή την πόρτα, σου λέω. Να σου πω, έχεις δίκιο, έτσι μου έρχεται να την ξυλώσω εδώ και... Όχι, μην το κάνετε τούτο. Θα τη φτιάξουμε. Θα τη το θυμίσω εγώ, Τσιλιμπέρης.
Κοιτά μου, πώς θα σε πάει η στολή. Αν ξέρατε. Η στολή της αστυνομίας. Έλα. Για να τη φοράει η αφεντιά σας. Έλα, αναγνωστάκι. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, παιδί μου. Δεν μου λες, σε κόλλησε επιπεφικίτιδα η Λιμπέρη, γιατί γουρλώνεις στα μάτια σου. Θωρώ σας και ταιριάζομαι. Α, μάλιστα. Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε με αυτά που είπαμε πριν όμως. Απόλυτα, κύριε Τζιτά μου. Πότε θα πάμε όμως κανένα θεατράκι να αρχίσει το πράγμα να τρέχει. Κορίτσι μου, μάλλον δεν συνεννοηθήκαμε. Κύριε Δικητά, το φάξ σας. Μάλιστα. Δεν πηγαίνετε στο γραφείο σας να το διαβάσετε με την ησυχία σας. Τόση ώρα όρθιος, κρίμα είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Τα λέμε σε λίγο. Ξεφανίσου. Λοιπόν. Μα ποιος είναι το ΣΕΣ. Ο παρολίγων άντρας μου. Νικόλας, χάρηκα. Είσαι εξαιρετική. Νομίζω όμως ότι δεν έχετε συνεννοηθεί με τον κύριο διοικητή. Ψάξτε το λίγο. Λοιπόν, γεια σας. Σε ευχαριστώ, ρε Ειρήνη. Τι θα πει, ρε Χάρη, δυσκολεύεσαι να βρεις γυναίκες που να μαγειρεύουν στην Ύδρα. Ναι, άσε τις ταβέρνες και πιάσε τα πιο μικρά μαγειρία. Τι, Αφροδίτη μόνο μία, να βρεις και δεύτερη, φίλε μου. Να σου πω, για ξεκόλλα και κάνε τη δουλειά σου. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ούτε εγώ μπορώ να βρω άλλη σαν την Αθηνά. Σωστό το επιχείρημά σου, αλλά εσύ, φίλε μου, ψάχνεις μαγείρισα. Δεν ψάχνεις γυναίκα για να ερωτευτείς. Λοιπόν, ξεκόλλα και κάνε τη δουλειά σου. Αγαπή μου, τι είναι όλα αυτά. Μπαλόνια. Για σένα. Για το καλωσόρισμα. Είσαι παιδάκι. Μαζί σου γίνομαι. Κι εγώ. Και τι κάνουν τα παιδάκια. Αταξίες. Μετά αυτά. Πρώτα διασκεδάζουν τα παιδάκια, οπότε θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο Λούνα Πάρκ πάλι το βράδυ. Αχ. Μετά θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Αχ. Τι κάνεις, Εδερονίδ. Ναι. Με χαλαρώνει πολύ. Γιατί, ώρα θα τα κάνεις εσύ. Τελικά μ' αρέσουν τα αγοράκια που μένουν μόνο τόσο από μικρά και έχουν μάθει να εξυπηρετούνται. Βολεύω. Εγώ έχω μάθει να συντηρώ ότι φροντίζω τον εαυτό μου από τα 16. Είσαι και φεμινιστής. Ναι, το έχω αυτό. Πόσο με αγαπάς. Μέχρι τον ουρανό. Άρα. Για το γάμο ούτε κουβέντα. Καίγεται. Ωχ, το σύντομα. Δεν τα πιστεύω. Αχ, το καψά, 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 το καψά,